Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, το Euro Working Group ενέκρινε σήμερα τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου και έτσι το Υπουργείο Οικονομικών βάζει πλώρη για τη δεύτερη δέσμη προαπαιτούμενων, στην οποία περιλαμβάνεται και το θέμα της ΔΕΗ, που θα πρέπει να έχει εκπληρωθεί ως τα τέλη Ιουλίου. Αυτό ώστε να εκταμιευθεί η άλλη δόση του 1 δις ευρώ. Η σημερινή έγκριση της δόσης ανοίγει το δρόμο πάντως και για την έκδοση τριετούς ομολόγου την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, κάτι που φέρεται να συζήτησαν επί Μακρόν σήμερα σε συνάντηση που είχαν ο Αντώνης Σαμαράς με το Γιάννη Στουρνάρη από τη νέα του ιδιότητα πια, αυτή του κεντρικού τραπεζίτη. Το πράσινο φως για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έδωσε το Euro Working Group μετά από τη λιδιάσκεψη των μελών του. Οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες αποδέχτηκαν ότι η ελληνική πλευρά ολοκλήρωσε τα προαπαιτούμενα των λαϊκών αγορών, του χωροταξικού και των επενδύσεων, του κώδικα συμπεριφοράς των κρατικών στελεχών, της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων και του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών και του συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με το ΦΠΑ. Για το ζήτημα της κατάρτισης της λίστας με τους προσκατάργηση φόρους υπερτρίτων, φαίνεται ότι υπάρχει μια σιωπηρή παράταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Βρυξελών, η εκταμίευση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα ανοίγει και ο δρόμος για τη δεύτερη έξοδο στις αγορές, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τριετές ομόλογο και ποσό άντλησης έως 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέμα που αποτέλεσε μεταξύ άλλων και αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Οι Βρυξέλλες εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι η ελληνική πλευρά θα έχει εγκαίρως υλοποιήσει και τη δεύτερη δέσμη των προαπαιτούμενων, που περιλαμβάνει το δασικό νόμο, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μικρή ΔΕΗ, τη χρηματοδότηση των μικρών κομμάτων και τη συγχώνευση των επικουρικών ταμείων του δημοσίου. Μετά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Έλληνας εκπρόσωπος στο Eurogroup, αναμένει ότι η δεύτερη δέσμη με τις υπόλοιπες 6 προαπαιτούμενες δράσεις θα έχει εκπληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου, ώστε να εκταμιευθεί και η άλλη δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Με τις δύο δόσεις και την έξοδο στις αγορές, το δημόσιο θα μπορέσει να καλύψει τις δανειακές υποχρεώσεις του Αυγούστου, που αγγίζουν τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν αναμονή της επίσκεψης της Τρόικας που τοποθετείται για τις 9 Ιουλίου, η ελληνική πλευρά δηλώνει δια του Χρήστου Σταϊκούρα, κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο, ότι δεν χρειάζεται τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Δεν χρειάζεται και νέο πρόγραμμα βοήθειας. Και για τους μετέπειτα 12 μήνες δεν αναμένεται κάτι διαφορετικό. Επιπροσθέτως, μετά την επιτυχή επιστροφή της στις χρηματαγορές, η χώρα έχει εντωμεταξύ τη δυνατότητα να βρει επιπλέον πόρους. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, που συναντήθηκε με μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερμανικής Βουλής, υπενθύμησε την απόφαση των Ευρωπαίων Εταίρων για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει το αργότερο έως το τέλος του έτους.